Νικήτα, με την προσκόμιση δύο μαρτύρων υπεράσπισης του Φιδία Σαρίκα από τον δικηγόρο του Κρίς Τριανταφυλλίδη, συνεχίζεται σήμερα στο μόνιμο κακουργιωτικείο Πάφου η υπόθεση του ΣΑΠΑ. Οι δύο μάρτυρες θα καταθέσουν και ακολούθως θα αντεξεταστούν από την κατηγορούσα αρχή, ενώ στη συνέχεια, όπως αναφέρθηκε, αναμένεται να γίνει η ένοχη κατάθεση του Ευστάθιου Ευστασίου, τρίτου κατηγορούμενου, σύμφωνα με τη σειρά στο κατηγορητήριο. Στην προηγούμενη δικάση μου αντεξετάστηκε από την κατηγορούσα αρχή ο Φιδίας Σαρίκας, ο οποίος υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν χρηματίστηκε και ότι όλα όσα ανέφερε ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΑΠΑ Ευτύχιος Μαλικίδης ήταν καθαρά και μόνο για εκδικητικούς λόγους προς το πρόσωπό του. Ο κ. Σαρίκας είπε πως ο Μαλικίδης εκμεταλλεύτηκε τη φιλία που είχαν μεταξύ τους, ενώ ήθελε να τον εκδικηθεί γιατί ανέμενε από τον ίδιο βοήθεια ώστε να μην προχωρήσει η υπόθεση ΣΑΠΑ στη Βουλή. Η κατηγορούσα αρχή υπέβαλε μεταξύ άλλων την θέση πως τα όσα ο Ευτύχιος Μαλικίδης κατέθεσε είναι αλήθεια και ότι ο Φιδίας Σαρίκας πήγε δύο φορές στην Αθήνα με τον Ευτύχιο Μαλικίδη και τον αποβιώσαντα δημοτικό σύμβουλο με σκοπό να πάρουν χρήματα από τον καθηγητή Γεώργο. Και κάθε φορά, όπως ανέφερε η κατηγορούσα αρχή, έπαιρναν το ποσό των 20.000 ευρώ. Η διαδικασία, Νικήτα, συνεχίζεται ενώπιον του κακουργιοδικείου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μανουέλα. Αυτά στην ΠΑΦΟ, αυτά στην υπόθεση ΣΑΠΑ.